Γεια σας, τι κάνετε, είσαστε καλά? Μαλλί πετάει, αλλά δεν πειράζει. Κροτάφους. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω την εμπειρία μου. Σας έχω ξαναπεί, σας έχω ξανακάνει για το λέιζερ με αλεξανδρίτη που έκανα όμως σε στούντιο ομορφιάς. Σήμερα θα σας πω την εμπειρία μου που έκανα λέιζερ σε δερματολόγο όμως. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση. Και ο τρόπος αντιμετώπισης. Και ο τρόπος περιποίησης. Και το μηχάνημα. Και όλα. Καταρχήν θα ξεκινήσω από αυτό που καίει νομίζω όλους και όλες. Πονάει. Μην σκεφτείτε ποτέ ότι θα κάνετε κάτι στο σώμα σας το οποίο επεμβαίνετε. Οτιδήποτε επεμβαίνουμε στο σώμα μας. Πονάει. Και αυτό λοιπόν πονάει και ζεματάει, όχι απλώς πονάει. Λοιπόν, εγώ έκανα εδώ, εδώ και εδώ. Αυτά τα τρία σημεία. Δεν έκανα ούτε εδώ, ούτε εδώ. Δεν έχω έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα. Έχω μόνο εδώ πέρα και πιο πολύ στις άκρες κιόλας. Εδώ πέρα και εδώ, αυτό το σημείο εδώ. Αυτά έχω από πρόσωπο και λαιμό. Λοιπόν, πριν που έκανα όλο το full face υποτίθεται, έδινε 70 ευρώ. Αλλά παιδιά δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη. Τώρα, τα παιδιά δεν ξέραν να χειριζόνται το μηχάνημα. Δεν κάναν σωστά τη δουλειά επίτηδες. Δεν κάναν σωστά τη δουλειά γιατί δεν ξέρανε. Δεν ήταν καλό το μηχάνημα. Δεν βάζαν την ισχύ που έπρεπε. Δεν ξέρω τι έφταιγε, παιδιά, πραγματικά. Πάντως δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη και θα έπρεπε με τις συνεδρίες που είχα κάνει να δω μεγάλη διαφορά. Μου το λέγανε δηλαδή όλοι όσοι είχαν κάνει λέιζερ, ειδικά στην Ελλάδα και με αλεξανδρίτη κιόλας. Και λέω κάτι δεν πάει καλά. Όντως έμαθα ότι το συγκεκριμένο στούντιο τέλος πάντων κάνει κάποιες, όχι και τόσο καλά πράγματα, να το πω έτσι. Προσπαθεί ρε παιδί μου να κοροϊδέψει λίγο τους πελάτες, ώστε να έρχονται πιο πολλές φορές, να τους παίρνουν πιο πολλά λεφτά κλπ. Οπότε πήγα στον δερματολόγο, βασικά πήγα για τα σπυράκια, τα οποία βρήκαμε τη φταίη τέλος πάντων και έχουμε μπει στην διαδικασία θεραπείας, η οποία γενικά θα αργήσει γιατί δεν την κάνω σωστά, γιατί πρέπει να την κάνω κάθε βράδυ, ξεχνιέμαι πολλές φορές, με παίρνει ο ύπνος κλπ. Οπότε θα αργήσει προφανώς να φανούν τα αποτελέσματα. Και η συγκεκριμένη δερματολόγος έχει μέσα λέιζερ. Δεν θυμάμαι τώρα τα παλμικά κινήματα και τέτοια, μου τα εξήγησε η κοπέλα. Και για αυτά τα τρία σημεία, προσέξτε, όχι full face, για αυτά τα τρία σημεία που σας έδειξα, μου είπε 110 ευρώ. Αν κάναμε full face, σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότερη η τιμή. Φαντάζομαι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο διατάφτα, δηλαδή τι έγινε ακριβώς την ώρα που μπήκαμε μέσα. Καταρχήν, σημείωσα ακριβώς τα σημεία, δηλαδή σημείωσα ακριβώς τα μέρη τα οποία υπάρχουν πολύ πολύ έντονες οι τρίχες. Εντάξει, οι πιο μεγάλες, οι πιο χοντρές από ό,τι μου είπε. Πρώτα μου λέει θα ξεκινήσουμε με αυτές, γιατί είναι στην ουσία η κεντρική ρίζα, το κεντρικό κακό, μέσα εισαγωγικά, το οποίο γεννάει κι άλλες. Οπότε πρέπει να χτυπήσουμε τις κεντρικές, δηλαδή τις πιο χοντρές, πιο μεγάλες, για να προχωρήσουμε στις επόμενες συνεδρίες και σιγά σιγά αυτές θα λεπταίνουν, θα βγαίνουν οι επόμενες, θα είναι πιο αραιές κλπ. Κλπ. Μου τις σημειώνει. Εγώ τις είχα αφήσει, δεν είχα κόψει κάτι, αυτό θέλω να πω. Και μου τις σημειώνει και μετά πήρε και μου τις έκοψε. Είχε σημειώσει όμως με ένα άσπρο ήτανε, σαν αυτό που βάφουμε το πρόσωπό μας. Που κάνουμε σχέδια στο πρόσωπο, ένα τέτοιο είχε κάνει, είχε κάνει spots και είχε σημειώσει ακριβώς τα σημεία τα οποία έπρεπε να με χτυπήσει με το λέιζερ. Ήταν εδώ, 4-5 σημεία πόσα ήταν εδώ και εδώ κάμποσα τέλος πάντων. Μου βάζει μία αληθή πριν ξεκινήσουμε το λέιζερ, το οποίο αυτή η αληθή μου εξήγησε ότι είναι για να απορροφηθεί καλύτερα το λέιζερ από την τρίχα, δηλαδή να φτάσει στη ρίζα του. Πάει αυτό. Πρέπει να σας πω ότι στο προηγούμενο μου κάνατε τίποτα τέτοιο, έτσι, κάτσε κάτω, ποια σημεία θες, τακ, 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 με το λέιζερ, τέλος.
Λοιπόν, την ώρα του λέιζερ τώρα. Πριν ακόμα ξεκινήσουμε, μου λέει, πρέπει να σου το πω, μου λέει, θα πονέσεις. Ειδικά τα σημεία τα οποία κάνεις εδώ, μου λένε, υπερβολικά ευαίσθητα, περνάνε πάρα πολλά νεύρα, θα πονέσεις, πονάς έτσι κι αλλιώς, θα πονέσεις ακόμη περισσότερο. Όντως, παιδιά, αλλά η κοπέλα, τώρα έχει να κάνει βέβαια και με τον άνθρωπο που το κάνει, ο γιατρός, μου χτύπαγε, μου έκανε ένα χτύπημα εδώ, ένα χτύπημα εδώ, μ' άφηνε, έπαιρνα μια ανάσα και μετά δεν συνέχισε στο ίδιο σημείο, με χτύπαγε στο άλλο, ένα-δύο χτυπήματα και μετά επέστρεφε ξανά εδώ. Τι θέλω να πω, ότι με αυτόν τον τρόπο άφηνε λίγο το δέρμα και το σημείο να ηρεμήσει, οπότε να πάρω κι εγώ μια ανάσα και μου το, πώς το λένε, είχε και ένα χαρτάκι μαζί της, ένα, όχι χαρτάκι, ένα βαμβακάκι, το οποίο είχε πάνω αλυφούλα. Το οποίο με το που μου το χτύπαγε και έβλεπε, ρε παιδί μου, ότι ερεθιζόταν λίγο, τσάπ μου το πέρναγε και αμέσως με ανακούφιζε. Το πιο έτσι που λίγο τα έπαιξα λίγα και ήταν εδώ, αυτό εδώ. Εκεί δάκρυσα, παιδιά, πραγματικά. Μου λέει, σε καταλαβαίνω, ηρέμησε, είναι φυσιολογικό. Γιατί της λέω συγγνώμη, της έκανα έτσι να σταματήσει και της λέω συγγνώμη. Και μου λέει, με μου ζητά συγγνώμη, είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και μου τα έκανε και αφού μου το κάνει, μου είπε ότι, πριν ξεκινήσουμε αυτό, μου το είπε ότι 2 μέρες δεν πρέπει να με δει καθόλου ο ήλιος, που να τον βρούμε τον ήλιο, έχει συννεφιά. Πάντως μου λέει, για 2 συνεχόμενες μέρες δεν πρέπει να σε δει ο ήλιος, βάλε αντιλιακή και μάλιστα αντιλιακή με μεγάλο δίχτυ, μου είπε τουλάχιστον από 50 και πάνω, στα σημεία τουλάχιστον που έχει κάνει, μου λέει, το λέιζερ, γιατί μπορεί να πάθεις έγκαυμα. Είναι ευαίσθητο πολύ το δέρμα, το έχουμε ήδη ερεθίσει, οπότε μπορεί να πάθεις έγκαυμα. Και μου βάλε μετά, όταν τελειώσαμε, μου βάλε μια αλυφή καταπραϊντική, το οποίο όντως με ανακούφισε αμέσως. Και τη ρώτησα, όταν θα πάω εγώ σπίτι, αν μπορώ να βάλω μια κρέμα που έχω με αλόι και αυτά, και μου λέει, ναι, και αν έχεις και αλόι, το φύλλο της αλόης, βάλε κατευθείαν. Της λέω, έχω, και έβαλα όντως φύλλο αλόης, έχω το φυτό της αλόη βέρα, κόβω φύλλα τα όρημα, τα βάζω στο ψυγείο και πάντα τα χρησιμοποιώ για το πρόσωπο και γενικά για χτυπήματα και τέτοια. Οπότε πραγματικά με το που το έβαλα, κατευθείαν ηρέμησα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει, έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα, ήταν η πρώτη επαφή. Απλά ήθελα να σας πω την εμπειρία μου, ότι έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης, με τον τρόπο τον οποίο ήταν δηλαδή, η κοπέλα κοίταξε λεπτομέρειες, θα μου πεις, ήταν η δουλειά της. Γιατί κάποια γύρισε και μου είπε, μια κοπέλα, μου λέει ότι, εντάξει, μου λέει, ναι, στο δερματολόγο θα πληρώσεις πιο πολλά, γιατί πληρώνεις και το πτυχίο. Εγώ όμως είδα, πήρε δηλαδή και με το μαγεθυντικό φακό, την ώρα που μου σημείωνε, να δει πιο ακριβώς είναι τα σημεία. Μου λέει, θα τα χτυπήσουμε όλα, αλλά να ξέρεις ότι το 80% χτυπιέται την πρώτη φορά, δεν μπορούμε να τα χτυπήσουμε 100%, γιατί υπάρχουν και ρίζες οι οποίες είναι μέσα, δεν έχουν βγει ακόμα και αυτές θα βγουν σιγά σιγά. Όσο περνάει ο καιρός θα ρεώνουν και με τα treatments, με τις θεραπείες, σιγά σιγά θα καθαρίσεις. Λοιπόν, απλά ήθελα να σας πω έτσι λίγο την εμπειρία μου, ότι έχει να κάνει σε σχέση με το ένα και με το άλλο, επειδή τα έκανα και τα δύο και το είδα. Εν καιρό θα σας πω πώς θα πάει και η θεραπεία και αν όντως έχει αποτελέσματα και αν θα δω κάτι. Τώρα έχουμε κλείσει, ήταν να κλείσουμε σε 6 εβδομάδες, κλείσαμε σε 7, γιατί σε 6 εβδομάδες πέφτει ακριβώς Πρωτομαγιά. Εγώ μπορώ μόνο Δευτέρες να πάω, σήμερα Δευτέρα. Μπορώ μόνο Δευτέρες να πάω. Οπότε η επόμενη Δευτέρα ήταν 8 Μαΐου και είναι σε 7 εβδομάδες. Σε 7 εβδομάδες λογικά θα έχουν αρχίσει να βγαίνουν ό,τι είναι να βγει. Οπότε θα δω και εγώ τι γίνεται. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι θα πάω τουλάχιστον 2 φορές ακόμα πριν πάω διακοπές. Οπότε πιστεύω ότι πριν τις διακοπές θα έχω μια καλή εικόνα στο τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα σημεία τα οποία κάνω εγώ είναι και έχουν να κάνουν και με τις ορμόνες πάρα πολύ. Ειδικά σε εμάς τις γυναίκες. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αν κάνουν και άντρες στο πρόσωπο λέιζερ, τουλάχιστον αυτά τα σημεία. Οπότε για εμάς τις γυναίκες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και οι ορμόνες μας, η ηλικία μας, τα πάντα. Οπότε ναι,
θα δούμε πώς θα πάει. Αυτά, να είστε καλά. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το θέμα. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Αν έχετε κάνει κι εσείς laser στο ένα ή στον άλλο ή και στα δύο, θέλω τις εμπειρίες σας, παιδιά, να τις μοιραστούμε, έτσι να μιλήσουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ και μπορούμε να το ξανακάνουμε και σαν θέμα το βίντεο. Λοιπόν, ένα άλλο βίντεο εννοώ. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τσάω!